Βρισκόμαστε στο Σαλέ Πλατίτσα και έχουμε δίπλα μας τον Γιώργο και τον Πατέρα. Ο Πατέρας είναι ο θρύλος ελληνικής χιονοδρομίας, Σταύρος Πλατίτσας. Κύριε Σταύρο, από πότε έχετε ξεκινήσει να κάνετε σκι? Το σκι το ξεκινήσαμε από το 1949. Αλλά το 1940 ξεκινήσαμε, γλιστρούσαμε με βαρελόξυλα. Από το 1940. Και το 49-50-51 μετά που ήρθαν τα λόγια εδώ πάνω στο Σέλι, ξεκινήσαμε το σκι από τότε και συνεχίζουμε μέχρι τώρα. Άρα εκπαιδευτείς και στα λόγια από ό,τι ξέρω. Εκπαιδευτείς στα λόγια, ναι, αλλά δεν ήμουν στρατιώτης. Μετά από την εθνική ομάδα που ήμουνα, από το 53 μέχρι το 61, μετά ανέλαβα την εθνική ομάδα για 10 χρόνια και πήγαινα και στο στρατό, στα ΛΟΚ. Κάθε Χριστούγεννα πηγαίναμε και εκπαιδεύαμε και το στρατό και όλα τα τμήματα του ορειβατικού της Ελλάδος, για να ξεκινήσει το σκι να το μάθει όλος ο κόσμος. Ή το σκι το 1951, από το 1932 ξεκίνησε στο Σέλι, το έκανε μόνο βασιλιάς. Και για να διαδώσουμε το σκι σε όλο τον κόσμο, εγώ έπαιρνα μετά το 60, έπαιρνα 10 ζεύγη σκι και πήγαινε σε όλα τα τμήματα. Ξεκίνησα από τη Φλόρινα, Μέτσοβο, στο Βόλο, το Πήλιο, τη Δράμα. Τους πήγαινα από 10 ζεύγη σκι για να διαδώσουμε το σκι στην Ελλάδα. Και έτσι διαδόθηκε το σκι και συνεχίζουμε και είμαστε τώρα. Και το 1965 έκανα την πρώτη σχολή σκι στην Ελλάδα. Όταν το είπα τον υπουργό αθλητισμού, δεν θυμάμαι το όνομά του, ποιος ήταν τότε, να κάνω και εγώ μια σχολή στην Ελλάδα, έδειξα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και ο υπουργός και μετά εδώ ο νομάρχης, ο δήμαρχος, όλοι να βοηθήσουν, και με βοήθησαν οι άνθρωποι. Βέβαια πήρα και δάνειο από τον ΙΟΤ, τότε γιατί το Σέλι ήταν τουριστική περιοχή. Και μέσω ΙΟΤ έχω πάρει ένα δάνειο για να κάνω τη σχολή την οποία έχω. Πόσα χρόνια είναι η σχολή? Από το 1965. Με το βασιλιά, τι ακριβώς, αυτή η ιστορία με το βασιλιά, τι ακριβώς είχε συμβεί που πείσατε το βασιλιά? Το βασιλιά έρχονταν εδώ όταν το 1949, μετά την κατοχή, τα λόγια ήρθαν στο Σέλι και έρχονταν και ο βασιλιάς. Το 51, 52 και 53 ερχόταν και εδώ που είναι τώρα το γήπεδο. Έχει κοιμηθεί δύο βράδια ο βασιλιάς. Και εδώ τον μάθε να σκεί εγώ τον βασιλιά. Έμαθε. Τρεις μέρες. Ποιον θα πάρουν εκεί πέρα, πήραν εμένα. Και τον έκανα σκεί. Και ερχόμασταν από το Σέλι με τα πόδια ακόμα. Δεν υπήρχε λίφτ, δεν υπήρχε τίποτα. Οι συνθήκες ήταν πολύ δύσκολες. Και μάλιστα ένα βράδυ ο Κωνσταντίνος κοιμηθήκε εδώ. Είχαν φτιάξει ο στρατός Ιγκλού. Ξέρετε τι είναι τα Ιγκλού, με χιόνι. Τότε είχε πάρα πολύ χιόνι. Ακόμα κομμάτια χιόνι τότε κάνουν Ιγκλού. Και ένα βράδυ κοιμήθηκε εδώ. Ξεκινήσατε να κάνατε σκι με βαρελόξυλα, δηλαδή με πολύ δύσκολες συνθήκες. Τι συμβουλεύετε σήμερα τους νέους που έχουν άλλο εξοπλισμό, άλλη τεχνολογία? Τους νέους συμβουλεύουμε, τώρα τα έχουν όλα. Και λίπτε έχουν και σκίκα ωραία και μπότες, όλα τα έχουν. Το μόνο που πρέπει να ξεκινήσει όταν θέλει κάποιος που θέλει να μάθει σκι, θα πρέπει να ξεκινάει με δάσκαλο. Ο δάσκαλος είναι απαραίτητος. Αλλά πρέπει και να διαλέγουν λιγάκι τους δάσκαλους. Και όποιος δυσκολεύεται να μάθει σκι και νομίζει ότι δεν μπορεί να μάθει σκι, ας έρθει σε μένα σε μία μέρα να τον μάθει. Σε μία μέρα θα τον έχετε έτοιμο. Όχι τέλειο, θα αποβάλω αυτό που έχει, που έχει το φόβο που έχει, γιατί ο καθένας φοβόμενος θα πέσω. Μόνος φόβος είναι που θα πέσω. Και πολλοί άνθρωποι είναι πάρα πολύ δύσκολοι. Τα λέμε πάρα πολύ δύσκολοι, κάνουν χρόνια σκι και συνέχεια κινδυνεύουν, συνέχεια πέφτουν. Εγώ επειδή έτυχε να πάω τελευταία και στο Μαρνασό όταν πηγαίναμε ή όπου και πηγαίναμε σε κεντρονομικά κέντρα και έβλεπα κανένα που δυσκολεύονταν να κατεβείτε. Πάω του έλεγα μια κουβέντα, πού είσαι ρε παιδάκι μου. Δάσκαλος πρέπει να είναι και λίγο ψυχολόγος.
Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι, δεν είμαστε το ίδιο. Ο άλλος θέλει το σχήμα να το δει για να το μάθει και ο άλλος θέλει να το ακούσει. Πρέπει οπωσδήποτε να ψυχολογιστεί τι το χρειάζεται και να το δώσει. Και μέσα σε πρώτο σε ένα μάθημα, στο δεύτερο μάθημα, για μένα λέω το, θα μπορέσει να κάνει στροφή με κλειστά τα μάτια. Όχι δεν μπορεί και δυσκολεύεται, αλλά θα κάνει και στροφή με κλειστά τα μάτια. Δηλαδή έχω τη δυνατότητα να τον πείσω και να μάθει αυτό που θέλει και που έψαχνε χρόνια για να το βρει. Το να σε τηλεοποιήσω είναι το μόνο εύκολο. Και το σκι θα πρέπει να ξέρεις, το πρώτο μάθημα γίνεται στον καφέ. Το σκι έχει πάρα πολύ καλές ωραίες στιγμές, αλλά έχει και δύσκολες στιγμές. Όταν έχω μια καλή μέρα, όπως είχαμε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και ήλιο και είχαμε και πολύ κόσμο και το χιόνι ήταν πάρα πολύ καλό. Το έχει ευχαριστηθεί όλος ο κόσμος. Αλλά έχει και δύσκολες συνθήκες που πρέπει να ξέρεις πώς θα τις... Λέτε για κινδύνους που εγκυμονεί το σκι. Δεν πρέπει ο χιονοδρόμος δεν πρέπει να βγαίνει από την πίστα με τα σκι. Δεν πρέπει να βγαίνει από την πίστα, σε απάντητη πίστα. Ενώ το snowball μπορεί να φύγει από την πίστα να πάει στο snowball. Αλλά ο χιονοδρόμος πρέπει να είναι πάντα σε πατημένη πίστα και καλής ποιότητας. Μόλις το χιόνι είναι λίγο βαρύ, μαλακό και η θερμοκρασία ανεβασμένη, θα πρέπει να παρισφέρει και πάρα πολύ. Τότε γίνονται όλα τα ατυχήματα. Στο πολύ παγωμένο πρέπει να είσαι πάρα πολύ καλός και πρέπει να έχεις και πολύ καλό σκι. Να έχει γονές το σκι σου. Γιατί τα περισσότερα σκι δεν έχουν γονές. Ο πάγος θέλει γωνιά. Αν έχεις γωνιά και ξέρεις σε καλό σκι, μπορείς να κατεβείς. Αν δεν είσαι καλός σκιοδρόμος, τον πάγο πάντα να τον αποφεύγεις. Να προσπαθείς μια άλλη διαδρομή. Πάντα να ξεκινάει ο σκιοδρόμος με δάσκαλο. Είναι το καλύτερο. Μέχρι πότε υπόσχεστε να κάνετε σκι? Μέχρι πότε να πεθάνω. Άρα για πάντα σκιέρ. Στο DNA σας. Τώρα όπως βλέπω δυσκολεύομαι, γιατί προχθές έκανα σκι. Σας είδα που κάνατε. Πρέπει να προσέχουμε. Έκανα περισσότερο από ό,τι έπρεπε. Και ήρθα εδώ και είχα ένα πρόβλημα. Σε είπα. Έκανες παραπάνω από ό,τι κάνω εγώ τώρα. Έκανε πάρα πολύ. Έκανε και προπόνηση. Είχαν στήσει ένα γιγαντιαίο, συγκινούμε το λέω, και το πέρασε κιόλας. Αν είναι καλά, έκανε μέχρι τα 100 του. Πέρασε τέσσερις φορές. Την προπόνηση έκανε τέσσερις φορές. Ήταν μια ομάδα που στήσαν το γιγαντιαίο. Μ' άρεσε και το ξανέδειξα. Και την επόμενη μέρα έκανα το ίδιο. Μ' αρέσει πάρα πολύ να παίρνω μέσα να κάνω αγώνες. Όχι ελεύθερο σκι. Και αγώνες. Και αγώνες. Μέχρι πέρυσι έτρεξα και στους αγώνες. Και φέτος. Τώρα φέτο δεν ξέρω. Αυτό που με συνέβη προχθές το φυλάγουμε λίγο. Μπορείς. Πρέπει να καθίσω τρεις μέρες να μην κάνω σκι. Και μετά να κάνω. Γιώργο, για σένα, τι είναι ο πατέρας? Το Α και το Ω. Να είναι καλά, να... αλλά τόσα χρόνια μου άφησε μια πολύ βαριά φανέλα, είναι δηλαδή απίστευτο. Γι' αυτό με μαλώνεις. Γι' αυτό. Να είναι καλά, να τον μαλώνω και άλλα τόσα χρόνια, δηλαδή